χαλαρή συζήτηση 3. Θα κάνω σχεδόν κάθε μήνα χαλαρή συζήτηση και θα σας λέω να μου πείτε κάποια πράγματα στο Instagram, οπότε κάντε με follow στο Insta, γιατί μετά θα με ρωτάτε πότε γίνωσα και πότε δεν έγινε. Εξετάσεις τώρα. Κάνω σκονάκι. Δεν σας το λέω. GTP! Περφέκτα οι άλλες έτσι και έτσι. Πέρασαμε το όριο, κουνά την κολλή. Χθες η ώρα που έκανα το βίντεο στο μπαμπάς μου. Και οπότε σήμερα πήγα να κουρευτώ και είμαι ξανά εδώ πιο ανανεωμένη και fresh. Συνεχίζουμε τη συζήτηση που είχαμε. Ένα θέμα που μου είπατε να πούμε είναι για το πρώτο έτος. Λοιπόν, εγώ ουσιαστικά μένω στην ίδια πόλη και σπουδάζω στην ίδια πόλη. Πρώτη μέρα ντρεπόμουν, η αλήθεια είναι, γιατί δεν το περίμενα να ντρέπομαι, γιατί με πιάνει μια τρέλα καμιά φορά και θέλω να γνωρίζω και να λέω φλακίες στον κόσμο. Αλλά ναι, είχα ντραπεί εκείνη τη μέρα, μπορώ να πω. Και επειδή είχα πάει με μια φίλη μου, μου λέει: άντε ρε, μίλησε καμία να πιάσει συζήτηση, ξέρω εγώ και τέτοια. Και πήγαμε μαζί. Παρέα τώρα όλα αυτά. Εντάξει, δεν μπορεί να με βρει από πρώτο έτος. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά γενικά να προσπαθεί να μιλά, μη φοβάσαι, μην τρέπεσαι. Εχώ σου κατευθείαν. Ό,τι και να πει τώρα δεν έγινε κάτι. Άμα είσαι fail, θα φανεί. Να πα με θετική σκέψη. Και όλα μπόμπα, ρε φίλε. Δεν πά να έχει περάσει την πιο άθλια σχολή ever. Ακόμα και να έχει περάσει κατά λάθος τη σχολή σου, πραγματικά να το προσπαθήσει. Μία συμβουλή που θέλω να δώσω. Παιδιά, να παρακολουθείτε τα μαθήματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να παρακολουθείτε τα μαθήματα. Γιατί δεν θέλετε να καταλήξετε όπως εγώ. Γιατί εγώ τώρα χρωστάω αρκετά για το τέλος του Σεπτέμβριο. Όταν θα πηγαίνετε στο μάθημα, γράφετε τις σημειώσεις σας ή είναι στο e-class, να πηγαίνετε να ρίχνετε μια ματιά. Ένα μάθημα, ξέρω, μισή ώρα τη μέρα. Και μετά πιστεύω στο τέλος θα σας βγει πιο εύκολα στην εξεταστική. Ένα άλλο που μπορείτε να κάνετε άμα χρωστάτε πολλά μαθήματα είναι, ξέρω, άμα χρωστάτε 10 μαθήματα στο τέλος για το Σεπτέμβριο, να διαβάσεις τα 5 και τα άλλα 5 την επόμενη φορά. Τώρα μην φανταστείτε τώρα όλα Gucci ιστορία που λένε όλοι. Αφεντική ζωή, ό,τι καλύτερο με όλα τα παιδιά. Πάμε να τα γαμίσουμε όλα όλη μέρα έξω. Όλα αυτά θέλουν money, φίλοι. Και άμα έχεις περάσει άλλη πόλη, σου βγαίνει λίγο σε φάση σκέφτεσαι, θα δώσω εκεί τόσα, θα δώσω εκείνη τόσα. Στον το θέμα μου, τον χειμώνα παχαίνω, το καλοκαίρι αδυνατίζω, είμαι 1,70, κανονικά πρέπει να είμαι 60 κιλά, αυτή τη στιγμή είμαι 60 κιλά, πάει Σεπτέμβριο, σημαίνει ότι θα αρχίσω να χοντρένω. Ας με βοηθήσει κάποιος, πραγματικά τρώω όσο πιο λίγο μπορώ, όσο πιο υγιεινά μπορώ και πάλι θα γίνω χοντρή. Όταν λέω χοντρή εννοώ 65 κιλά, σίγουρα. Γενικά, λοιπόν, ακούστε, πρέπει να πίνεις πολύ νερό το καλοκαίρι, σε βοηθάει φουλ άπειρα. Δεν γουστάρεις τόσο πολύ να φας καμία σοκολάτα, τίποτα τέτοια fast food, οπότε δεν τρως πολύ από τη ζέστη κιόλα. Τώρα κάποιοι άλλοι έχουν και το αντίθετο, δεν γνωρίζω τη φάση τους. Εντάξει, κάποια είναι και ορμονικά και δεν μπορείς να σταματήσεις να παχαίνεις. Εντάξει, αυτό είναι άλλο θέμα. Τώρα για τα παιδιά που έχουν αμονή με φαγητό και είστε λίγο πιο εύσωμα. Τι να πω, ρε. Εντάξει, το σώμα μας πρέπει να το αγαπάμε ουσιαστικά. Εντάξει, και να είστε λίγο πιο παχουλοί. Απλά δεν χρειάζεται να στεναχωριέστε γι' αυτό. Μπορείτε να το διορθώσετε εσείς ούτως ή άλλως. Ξέρω εγώ, λογικά, απλά τρως λιγότερο. Πόσο έτρωγες. Π.χ. εσύ μπορείς που είσαι λίγο πιο εύσωμος. Το πρωινό σίγουρα, ρε φίλε, μην το αποφεύγεις. Και να μην είναι κρουασάν, τυρόπιτες και όλα αυτά και ιστορίες. Γιατί αυτά πραγματικά παχαίνουν, ρε παιδιά. Δεν ξέρω γιατί τα τρώω. Τα αλήθεια, δεν μπορώ να φάτε μια φορά την εβδομάδα. Εντάξει, δεν έγινε κάτι. Αν τρως κάθε μέρα, όχι. Το πρωί τρώω κουλούρι. Κανένα χυμό. Η γάλα. Μπορεί να φάω και ένα αυγό μαζί με όλα αυτά. Το μεσημέρι θα φάω κανονικά. Τώρα το καλοκαίρι το έχω τερματίσει εντελώς. Όταν εννοώ τερματίσει, εννοώ ότι τρώω μόνο κριτσίνια το απόγευμα. Ή φρούτα. Ναι, δεν ξέρω τι έχω πάθει. Ή πως να τρως και γιαούρτι. Δεν ξέρω γιατί τρώω κριτσίνια το απόγευμα πλέον. Δηλαδή όλες είχα πει, ωρ μαλάκα, δυνάτσι το πούτσο. Εγώ είχα φάσει, ναι ρε μαλάκα. Το καλοκαίρι φτάνω κάπου στα 58 με 60 κιλά, που το 60 κιλά είναι το φυσιολογικό, γιατί είμαι 70 και πρέπει να είσαι πάνω μίαν 10 από το ύψος σου. Π.χ. άμα είσαι 1,60 πρέπει να είσαι 50 κιλά. Άμα είσαι 70 πρέπει να είσαι 60 κιλά και το καθεξής. Τώρα το χειμώνα, εννοείται πως θα πάω στα 65 κιλά, γιατί έτσι πάει, έτσι είναι σύστημα στο σώμα μου αυτό. Δεν ξέρω πως γίνεται, ενώ μπορεί να μην τρώω πολύ πάλι, κάπως θα χοντρίνω. Κάτι θα γίνει, να ξέρεις, θα με δεις λίγο πιο χοντρή. Το χειμώνα θα με δεις από τόση τόση. Anyway, πήρα αυτές. Αυτές είναι super duper, μου αρέσουν πάρα πολύ και τις φόρεσα, δεν ξέρω να φαίνεται. Είναι super duper, αλλά δεν είναι για μένα, είναι για μια φίλη μου. Αν η κολλητή σου πήγαινε με τον γκόμενό σου. Μου έχει τύχει, αλλά το χώρισα. Ήμουνα 16, φέρθηκα full ανώριμη. Το χωρίζω και μετά από 2-3 μέρες, 4 κάνει κάτι με μια φίλη μου. Να πω ότι πέρασε χρόνος, ρε φίλη. Να πω ότι πέρασαν 2 χρόνια, ρε γαμώ. Πήγα και έκανα κάτι. Εγώ εννοείται είχα θυμώσει πάρα πολύ.
με τη φίλη μου, τα έχω σαν εκείνη τη μέρα, πάρα πολύ το θυμάμαι. Το είχα μάθει βασικά, τη σχέση δεν είχαν, έκαναν κάτι νομίζω. Και εγώ το είχα μάθει από αλλού. Και μετά αυτός με έλεγε ανώριμη, καλά μου έκανε, γιατί τον έκανα blog. Ήμουνα τράστρε. Και του μεταξύ δεν ξέρω γιατί θύμωσα ρε γαμώτο από τη στιγμή που εγώ τον χώρισα. Αλλά και πάλι το έχω σαν νόμο στο κεφάλι μου, ξέρω εγώ, δεν θα πηγαίνεις με εγκόμενο φίλη σου, κατάλαβες. Ένα άλλο θέμα που μου είπατε να πούμε είναι για τη θρησκεία. Δεν ξέρω τι να μπορώ να το πω για αυτό το θέμα. Όσο και να αρχίσεις να συζητάς, δεν θα τελειώσεις. Γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει μια λύση. Δεν ξέρουμε καν ποιο είναι το σωστό. Όπως και στην ομοφιλοφιλία, το ίδιο ακριβώς πράγμα συμβαίνει. Δεν μπορείς να βγάλεις άκρη με αυτό που συζητάς. Πιστεύω εν μέρη. Γιατί βασικά από μικρά παιδιά, όλοι μας δεν διαλέγουμε εμείς τη θρησκεία μας. Απλά οι γονείς μας μας πάνε στην εκκλησία οπωσδήποτε να γίνουν χριστιανοί. Πηγαίνουμε κολυμπήθρα, βουτάμε, κάνουμε 2-3 μπανάκια, το πρώτο μας μπάνια. Κοιτάξτε, φίλε, βγαίνεις, σου λέει 2-3 τέτοιες παπά και αυτό ρε φίλε, βγήκε από την κολυμπήθρα. Ουσιαστικά είσαι χριστιανό. Μετά έρχομαι εγώ και σου λέω, όσο μεγαλώνω, εγώ σου μέχρι τα 13-14 ήμουν σε φάση, ναι, υπάρχει σίγουρο Χριστός, σίγουρο. Μετά άρχισα κάποιες αμφιβολίες εγώ να έχω για πολλά πράγματα, δηλαδή πώς γίνεται ρε φίλε, άλλοι να πιστεύουν αλλού και γιατί αυτοί να μην έχουν δίκαιο, π.χ. η Τουρκία στον Αλλάχ, ο Βούδας που είναι, δεν ξέρω ποιοι άλλοι. Αλλά ρε φίλε, δεν γίνεται να έχουμε εμείς δίκαιο. Καταλαβαίνεις τι λέω. Γιατί να μην έχουν αυτοί, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Αλλά τώρα αν με ρωτήσεις είμαι σε φάση λογικά πιστεύω. Ξέρεις τι, φοβάμαι να μην δεν πιστέψω για πολλά πράγματα. Είναι περίεργο αυτό το ζήτημα. Δεν ξέρω το κατά πόσο θα το επεκτείνω αυτή τη στιγμή. Ναι. Μετά υπάρχουν και άλλα πράγματα για να με πείσεις ότι υπάρχει ο Χριστός. Είναι και ο Πάτερ Παΐσιος, νομίζω. Και η γιαγιά μου με έχει πρίξει με αυτόν. Η αλήθεια είναι ότι έχω ακούσει και γι' αυτόν, οπότε δεν ξέρω, με κάνει να πιστεύω εν μέρη. Αλλά έχω κάποιες αμφιβολίες εννοείται. Αλλά εντάξει, δεν θέλω να θίξω παραπάνω αυτό το θέμα. Δεν γνωρίζω τίποτα. Είμαι εντελώς άχρηστη σε αυτό και σε πολλά άλλα. Σεξουαλικότητα μου είπατε. Γαμώτο. Αυτή η σκέψη ότι γεννιόμαστε και είμαστε κατευθείαν straight, δεν ξέρω πώς. Μπορεί να είσαι οτιδήποτε. Όχι ότι θα πας και θα δοκιμάσεις τα πάντα. Σε ένα γόρι και σου κάνει κλικ και ένα γόρι. Δεν θα πρέπει, δεν νομίζω ότι πρέπει να το δεις σαν κάτι περίεργο. Δηλαδή, οκ, καλώς, δοκιμάζω. Δεν είναι ότι. Όχι, μαλακά. Αποκλείεται. Δεν θέλω να το αναλύσω τώρα αυτό το θέμα. Κάποιο που βρει του γκέι, θέλω πραγματικά τόσο πολύ να του τύχει να γουστάρει το ίδιο φίλο. Μετά να δω τι θα λέει. Πείτε μόνο και μόνο γι' αυτό ρε φίλοι, θα μου τύχει τέτοιο πράγμα. Για την ομοφιλοφιλία έχω συζητήσει έχω κάνει ένα διαφορετικό βίντεο. Σεξουαλικότητα, η δικιά μου πάντως νομίζω την έχω βρει, νομίζω. Είμαι πολύ κομπλέ με αυτή. Τη βγάζω δηλαδή. Μην καταπιέζεσαι ρε φίλε άμα δεν είσαι straight. Sorry.